Ωραία. Άκουγα τον Δημήτρη Παπαϊωάννου αυτές τις ημέρες να προειδοποιεί για αυτό, να μας το λέει δηλαδή. Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα τώρα. Καλημέρα, Νίκο. Έχουμε μια βροχή τώρα, σύντομο πέρασμα βροχή ουσιαστικά στην Αττική. Είναι κάνα μισάωρο, μία ώρα θα κρατήσει. Μετά θα φτιάξω γύρω σπίτι. Ίσα για να γλιστρέψει ο δρόμος. Αυτό, ναι, ένα σύντομο πέρασμα βροχής περιμένουμε τώρα ουσιαστικά. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, τι γίνεται. Έχουμε κάποιες καταιγίδες αυτή τη στιγμή, σήμερα, στην δυτική και βόρεια Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή και στην ανατολική Στερεά. Αυτές θα κοπάσουν, όμως θα έχουμε και καταιγίδες και έχουμε στη Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή σε Λέσβο, Σάμο, έχουμε κάποιες μπόρες, σποραδικές καταιγίδες και στη Θράκη. Αλεξανδρούπολη. Μέχρι το απόγευμα, εκεί στη Θράκη θα κρατήσουμε μέχρι το απόγευμα. Ναι, και στην Αλεξανδρούπολη. Θα κρατήσουμε μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ ουσιαστικά θα εξασθενήσουν παντού τα φαινόμενα. Αύριο γενικά θα είναι μια καλύτερη μέρα, μέχρι το βράδυ που θα επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία πέφτει λίγο όμως, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια χώρα, 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά παραμένει υψηλή, 25-26, τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου. Νότιο-δυτική άνεμη, νοτιοδυτική κυρίως η άνεμη στο Αιγαίο, στα 5 μποφόρ, τοπικά στο Μερτώδη φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, νοτιοδυτική και εκεί έως 3 με 4 μποφόρ θα είναι ασθενής ακόμα η άνεμη σήμερα στο Ιόνιο. Από αύριο θα ενισχυθούν αρκετά. Πάμε να δούμε στην Αττική. Στην Αττική έχουμε ένα πέρασμα βροχή σύντομο ουσιαστικά. Μέσα στην επόμενη ώρα θα κρατήσει έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και δυτική, νοτιοδυτική άνεμη φτάνουν τα 3 με 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ. Ίσα-ίσα για να δώσει στο κουνούπι μια νέα όθηση. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, καταιγίδα και έχουμε Σχαλκιδική. Η άνεμη πώς είναι? Η άνεμη είναι μεταβλητή έως 3 με 4 μποφόρ, δεν προβληματίζουν. Ναι. Θα γυρίσουν νότιο ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Πάμε να δούμε και μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική και να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που περιμένει. Ναι. Λοιπόν, Τρίπολη. Βλέπουμε την κακοκαιρία. Μπορούμε να δούμε το χάρτη της κακοκαιρίας που έχουμε ετοιμάσει. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε ουσιαστικά από αργά αύριο το βράδυ. Σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Θα είναι μια κακοκαιρία express, αλλά σοβαρή κακοκαιρία. Με κόκκινο βλέπουμε τις περιοχές που θα έχουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος της ποιοτικής χώρας, ειδικά η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, και ουσιαστικά από το βράδυ του Σαββάτου θα επηρεαστεί και το Ανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί της Κυριακής και τα Δωδεκάνησα, τα βόρεια. Αυτό είναι το λεγόμενο πι που περιμένουμε. Περίπου πι, γιατί θα έχουμε και στη Θεσσαλία. Ανάποδα λιγάκι, παπ, κατεβαίνει εδώ. Ναι. Έτσι, είναι ένα στραπατσαρισμένο πι. Είναι λίγο στραπατσαρισμένο γιατί θα επηρεαστεί και η Θεσσαλία από ισχυρές βροχές καταιγίδες. Ναι. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα όμως θα παρατηρηθούν κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο. Εκεί περιμένουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες. Οι καταιγίδες αυτές λέγονται υπερκυταρικές. Είναι οι πιο ισχυρές καταιγίδες, ο πιο ισχυρός τύπος καταιγίδων. Ναι. Θα έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων, δηλαδή μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10 μποφόρη οι ρηπές των ανέμων. Θα έχουμε χαλάζι, το οποίο τοπικά θα είναι και μεγάλο χαλάζι, θέλει προσοχή, και ραχδές βροχές. Αυτά κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, και πιο μετά προς το Σάββατο το μεσημέρι απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, Αλεξανδρούπολη, δηλαδή Καβάλα, και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Περιμένουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες, θέλει προσοχή εκεί σε αυτές τις περιοχές. Θα είναι μια... Ιδιαίτερα στη Λίμνο, βλέπουμε. Έτσι, στη Λίμνο, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, θέλει μεγάλη προσοχή. Ουσιαστικά το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ραχδές βροχές, το χαλάζι. Και οι πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων που θα πνέουν τοπικά στην ώρα των καταιγίδων. Στην Αττική θα έχουμε ένα σύντομο πέρασμα μπόρας και καταιγίδας προς το απόγευμα εκεί του Σαββάτου. Πολύ γρήγορο πέρασμα, όμως υπάρχει μια πιθανότητα, σχετικά μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα να είναι ισχυρό αυτό το γρήγορο πέρασμα της καταιγίδας. Ο Νοέμβριος μπήκε, θεωρείς ότι θα είναι άστατος? Τι λένε τα. Φαίνεται, ουσιαστικά το Σάββατο θα είναι η κακοκαιρία. Από τη Δευτέρα και την Κυριακή θα φτιάξει ο καιρός. Μέχρι και τα μέσα προς τέλη επόμενης εβδομάδας θα είναι σχετικά καλός ο καιρός. Θα ανέβει και πάλι λίγο η θερμοκρασία. Επίσης, να πούμε ότι το Σάββατο στην Κρήτη θα παρατηθεί και 30, πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Κρήτη μόνο θα πιάσει 32-33 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ζεστή εκεί. Αλλά φαίνεται να ξαναχαλάει ο καιρός προς το δεκαήμερο, δηλαδή να μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο από τις 10-11 μετά Νοεμβρίου και μετά.